Ισχυρές εναέρες δυνάμεις πυρόσβεσης, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ επιχειρούν μετά την πρωινή αναζωπήρωση στη δύσβατη περιοχή του Μουστάκου στο Δημοκανδάνου Σελήνου. Οι άνεμοι τοπικά πνέουν έως 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών. Με ειδοποίησαν από τα Χανιά και κερδίζω. Έχει καεί όλη η περιουσία από πάνω. Όλη αυτή από πάνω. Έχει καεί. Έχουν καεί τούτα εδώ από κάτω που είναι δικά μου. Αναγκαστήκαν και μου σπάσαν το χωράφι εκεί για να περάσουν οι πυροσβεστικές, γιατί μου κάηκε και εκείνες οι ελιές μου από εκεί πέρα και έχει εγώ όλος ο κόσμος έχει καεί εδώ πέρα. Κινδυνεύσαν κάποια σπίτια, αλλά εντάξει. Εξάλλου τα πιο πολλά είναι κενά. Δεν μένουν, δηλαδή γύρω στα 5-6 άτομα μένουν. Φοβάστε? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Από χθες επικρατεί αυτό. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίσης πηγές δυνάμεις. 38 οχήματα, 90 άνδρες και 70 άτομα πεζοπόρα. Ενώ μεγάλη είναι και η προσφορά εθελοντικών κλιμακίων από διάφορες περιοχές του νομού Χανίων. Ήρθαμε να συντράγουμε εδώ, βοηθήσουμε εδώ. Ήρθαμε από την ομάδα εθελοντών εκτάκτων αναπομπών από κορώνου. Και περιμένουμε εδώ να μας δώσουν οδηγίες να βοηθήσουν. Το μεσημέρι φωτιά κατευθύνθηκε προς το Κεντρόδασος, όπου αρκετοί παραθεριστές απολάμβαναν τον μπάνιο τους και για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εγκαινωθεί προληπτικά. Οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής από τις αυλές των κατοικιών στο χωριό Σκλαβοπούλε και συγκεκριμένα στη γειτονιά Παπαδιανάκη. Η ώρα είναι 5:20. Ισχυροί άνεμοι πνέουν εδώ στην περιοχή Σκλαβοπούλα του Δήμου Κανδάνου και Σελήνου. Η κατάσβεση της φωτιάς είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί εδώ, στην πλατεία του χωριού, αφότου τους ζητήθηκε από τις αρχές να εκενώσουν τα σπίτια τους. Φυσικό είναι βέβαια ότι ο κόσμος βλέπετε ότι είναι συγκεντρωμένος εδώ στην πλατεία. Δεν μιλάμε ότι κανένας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σπίτι του. Έχει καταλάβει ο κόσμος το τι κίνδυνος είναι πλέον η εγκυμονή και δίνουσε τότε η φωτιά. Είμαι πανικός, γιατί ξεκινήσει από το Μουστάκο, ξεκινήσει η φωτιά. Και ξετρύψει η γη που ξετρύψει. Για να πούμε ποια είναι τώρα. Κινδυνεύουν τα σπίτια, σας φοβάστε? Εκεί πάνω ψηλά που είναι το ραντάρ από κάτω, ναι, επικίνδυνο. Στο κάτι είμαστε. Ανακατεβεί παρακάτω, να δούμε. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά, η οποία καίει για πάνω από 24 ώρες. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον κόσμο, μιλάμε βέβαια για αρκετές εκατοντάδες και χιλιάδες ελαιόδεντρα. Θα μιλάμε σίγουρα για αρκετά μελίσια και μιλάμε για εκατοντάδες στρέμματα δυστυχώς χορτολιβαγική γη. Οι ζημιές φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες, κυρίως αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε και μέσα από τη βάση του στρατιωτικού ραντάρ στο Μουστάκο, χωρίς ευτυχώς να δημιουργήσει ζημιές. Μετά το μεσημέρι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε ένα μέτωπο με τις ρήπες των ανέμων να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε, εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στο Μουστάκο και ενώ το απόγευμα τέθηκε υπό έλεγχο, οι ισχυροί άνεμοι διευκόλυναν το έργο της αναζωπήρωσης καίγοντας και ελαιόδεντρα, ενώ ζημιές υπέστη και αγροτική κατοικία που βρίσκεται στην περιοχή. Η φωτιά εξελίχθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση. Πάντως, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται οι άνεμοι να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ νέα ενίσχυση αναμένεται από αύριο.